Θα δούμε τις αφίξεις εσωτερικού αλλά και τις αφίξεις εξωτερικού. Το 2019 στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου μέχρι και την 25η Νοεμβρίου έφτασαν 620.521 επιβάτες με πτήσεις εσωτερικού. Στις αφίξεις του εξωτερικού έχουμε 3.289.746 επιβάτες. Αν τώρα προσθέσουμε τις αφίξεις με τις αναχωρήσεις, γιατί αυτό είναι και η κίνηση ενός αεροδρομίου, μέχρι και τις 25 Νοεμβρίου του 2019 είχαμε 7.805.345 επιβάτες. Δηλαδή έχουμε έναν αριθμό που αγγίζει σχεδόν τα 8 εκατομμύρια. Κάπου εκεί θα κινηθούμε, όπως είπε και ο κύριος Πλιάκας νωρίτερα. Αν προσθέσουμε τώρα την δυναμική του αεροδρομίου Δασκαλογιάννης συν τις πτήσεις στη Σιτία, μιλάμε για έναν αεροπορικό κόμβο που είναι ξεκάθαρα ο δεύτερος πιο σημαντικός αεροπορικός κόμβος στη χώρα μετά από αυτόν της Αθήνας. Και η Αθήνα δεν είναι ένας τυχαίος αεροπορικός κόμβος, καλύπτει σχεδόν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας σε πτήσεις εξωτερικού ολόκληρο το χρόνο. Άρα μία ολόκληρη Κρήτη έχει περίπου 12 εκατομμύρια αφίξεις και αναχωρήσεις στα τρία αεροδρόμια της, αν σκεφτούμε ότι το αεροδρόμιο της Αθήνας έχει περίπου 16 εκατομμύρια και μιλάμε για μια ελληνική πρωτεύουσα. Από εδώ λοιπόν αποτυπώνεται και τι σημαίνει δυναμική της Κρήτης ως αεροπορικός κόμβος, γιατί δεν μετράμε μόνο τον Νίκος Καζαντζάκης, μιλάμε και το σημαντικό κομμάτι, μετράμε και το σημαντικό κομμάτι που προσφέρει το Δασκαλογιάννη στα Χανιά, αλλά και η πτήση στη Σιτία. Πάμε τώρα να δούμε ποιοι είναι αυτοί που λατρεύουν στην Κρήτη και το αποτυπώνουν και μέσα από τους αριθμούς. Πάμε να δούμε τον χάρτη, τα εξαιρετικά γραφικά του Μιχάλη του Παραβολιάση και του Γιώργου του Ριζόπουλου. Βλέπουμε λοιπόν τις 10 χώρες που παραδοσιακά ψηφίζουν Κρήτη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πρώτη λοιπόν η Γερμανία με 893.516 τουρίστες που έφτασαν μέχρι και την 25η Νοεμβρίου. Ακολουθεί η Ελλάδα, γιατί βάζουμε την δυναμική των αριθμών στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου όσον αφορά τις αφίξεις. Στη δεύτερη χώρα όμως των επισκεπτών είναι η Μεγάλη Βρετανία με 445.362 τουρίστες και ακολουθούν η Γαλλία, η Ρωσία, η Ολλανδία, το Ισραήλ, η Πολωνία, η Ελβετία, η Ιταλία και η Τσεχία. Το Ισραήλ μάλιστα έχει ανέβει αρκετά σε σχέση με τα στοιχεία του 2017 και του 2018 με 138.709 τουρίστες. Είναι μια χώρα που ψηφίζει παραδοσιακά Κρήτη και η πλειοψηφία των τουριστών από το Ισραήλ επιλέγουν όταν επιλέγουν την Ελλάδα, κυρίως την Κρήτη. Πάμε τώρα να δούμε τον χάρτη των χωρών που μας γυρνούν διαχρονικά την πλάτη. Δηλαδή ποιες είναι οι χώρες που έχουν τις λιγότερες αφίξεις. Και βεβαίως εδώ να πούμε ότι μετρήσαμε τις χώρες που έχουν από 1.000 αφίξεις και πάνω την τουριστική σεζόν. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι γειτονικές μας χώρες ουσιαστικά, από την Τουρκία μέχρι τις χώρες της Βαλκανικής, είναι και οι χώρες που μας γυρνούν την πλάτη ως Κρήτη. Και πάμε να δούμε. Στην πρώτη θέση είναι η Λετωνία με 16.772 επιβάτες. Είναι στην πρώτη θέση της λίστας με τους 10 πιο κακούς, αν θέλετε, πελάτες μας. Ακολουθεί η Εστονία με 12.077 και στην τρίτη θέση είναι η Ισπανία, ακολουθούν Γιουγκοσλαβία, Μολδαβία, Ιρλανδία, Τουρκία, Πορτογαλία, Γεωργία και Βουλγαρία. Μάλιστα η Βουλγαρία έχει πέσει κάτω από τις 1.000 αφίξεις όσον αφορά το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου. Αυτό που κρατάμε και αυτό θα σχολιάσουμε είναι γιατί οι γειτονικές μας χώρες, όπως ας πούμε η Γιουγκοσλαβία με πολλά κοινά όσον αφορά την κουλτούρα μας, η Βουλγαρία με εξαιρετικές σχέσεις, η Τουρκία που είναι μια χώρα που έχει μια δυναμική και τα τελευταία χρόνια οι Τούρκοι άρχισαν να ταξιδεύουν, δεν ψηφίζουν την Κρήτη, δεν επιλέγουν την Κρήτη για τις διακοπές τους. Συνήθως οι προκρατήσεις του Δεκεμβρίου δεν διαφοροποιούνται, κύριοι, από το πώς κλείνουν οι προκρατήσεις ή αλλιώς οι κρατήσεις εκεί στα τέλη του Φλεβάρι, όταν έρχονται βεβαίως και τα σλότ, τα σχέδια πτήσεων στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου. Πάω λοιπόν στις οθόνες της εκπομπής για να δούμε ένα ακόμα εξαιρετικό γράφημα από τους συναδέλφους στο τμήμα γραφικών.
βλέπουμε τις τέσσερις βασικές αγορές όσον αφορά τις προκρατήσεις για το 2020. Έχουμε λοιπόν τη Γερμανία που βρίσκεται στα ίδια επίπεδα σε σχέση με πέρυσι. Αυτή τη στιγμή η Μεγάλη Βρετανία κινείται ανωδικά στο 15 με 20%, η Γαλλία κινείται πτωτικά στο 5 με 8% και η Ρωσία κινείται ανωδικά στο 20%. Αυτό που θα τονίσω εγώ και βεβαίως θα με διορθώσω αν κάνω λάθος, ότι το 15 με 20% και το σε Βρετανία και Ρωσία δίνει μία ασφάλεια ότι αυτές οι χώρες ίσως να κλείσουν και με μία σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Τι σημαίνει όμως με τη Ρωσία φέτος? Η Ρωσία φέτος έχει προκρατήσεις πολύ πιο νωρίς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Πάντοτε, αν θυμάστε, λέγαμε ότι η Ρωσία είναι μια χώρα που διαφοροποιείται στον τρόπο που κρατάει τις θέσεις της από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Φέτος λοιπόν φαίνεται να κινείται περισσότερο ευρωπαϊκά, κύριε Βλατάκη. Ενδεχομένως εκεί οι tour operators ακολουθούν τη λογική των συναδέλφων τους στη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία. Αυτές είναι οι προκρατήσεις με βάση το 2020 και βεβαίως η τελική εικόνα είναι αυτή που διαμορφώνεται εκεί κάπου στα τέλη του Φλεβάρι. Και έρχομαι σε εσάς, κύριε Βλατάκη, πόσο μπορεί να αλλάξει αυτή η εικόνα που βλέπουμε? Καταρχήν να σας πω κάτι για αυτό που τα στοιχεία που ο κύριος Τσακαλάκης πήρε τα εύσημα. Mm-hmm. Πέρυσι από τον Νοέμβριο ο Μιλόν είχε κάνει μια πρόβλεψη ότι θα είναι 4-5% mm-hmm. μείον φέτος. Και επιβεβαιωθήκαμε. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή το είχατε κάνει και κάποιοι σας κατηγόρησαν ότι λειτουργείτε με αρνητική προσέγγιση. Κι όμως, να επιβεβαιώνουμε τώρα, 4-5% είναι, δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Λοιπόν, αυτά είναι. Τώρα, όσον αφορά τις προκρατήσεις, καταρχήν να μιλήσουμε για τους Ρώσους. Φέτος είχαν μια μείωση 20%. Επειδή ο τουρισμός είναι μεταφερόμενος, δηλαδή πήγαν φέτος στην Τουρκία περισσότεροι, του χρόνου θα επιλέξουν Ελλάδα. Προβλέπω εδώ και το λέμε στην εκπομπή πάλι αυτή το Δεκέμβριο, ότι του χρόνου θα έχουμε αύξηση από τη Ρωσία σε σχέση με φέτος, δηλαδή που είχαμε τόση πολύ μείωση, και αυτό είναι παρήγορο γιατί οι Ρώσοι είναι καλοί πελάτες. Τώρα όσον αφορά την Μεγάλη Βρετανία, 15 με 20% είναι τα στοιχεία που δίνουν οι υπάρχοντες tour operator. Ο πρόεδρος της ABTO, είναι ο οργανισμός των Βρετανών tour operator, δεν είναι τόσο πολύ χαρούμενος mm-hmm. ότι είναι τόσο πολύ προκρατήσεις και έκανε δηλώσεις τώρα στη World Travel Market και αυτό είναι που κράτησα εγώ και λίγο με ανησύχησε, διότι έχουμε στοιχεία μόνο από τους tour operator αυτούς οι οποίοι έχουν αυξήσει το πρόγραμμά τους, έχουν στοιχεία, λογικά έχουν αύξηση mm-hmm. εφόσον τώρα λείπει ο Thomas Cook, θα πάνε εκεί οι πελάτες να κρατήσουν. Η Γαλλία δείχνει μία μείωση, δεν μας ανησυχεί, να σας πω, να μην ανησυχούμε ούτε όταν είναι μείωση, ούτε όταν είναι αύξηση. Να μην ανησυχούμε καθόλου, είναι προκρατήσεις, δείχνει το κλίμα πώς είναι, μέχρι μία προκράτηση να γίνει κράτηση, έχει πάρα πολύ δρόμο. Και αυτό θέλω λίγο να μου αναλύσει ο κύριος Πελακανάκης που με βοήθησε στο να συλλέξω αυτά τα στοιχεία. Πρόσεξε τι θα πεις. Πόσο μπορεί να αλλάξει η εικόνα μιας προκράτησης αποκράτησης και τι μπορεί να επηρεάσει? Ένας εξωτερικός παράγοντας είναι μακριά από εμάς, μια τρομοκρατική επίθεση, ένας πόλεμος, ένα φυσικό φαινόμενο που σωστά, θα μπορούσαν να επηρεάσουν. Σωστά. Ας πάρουμε λοιπόν εμείς το καλύτερο σενάριο, ότι δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά και δεν θα έχουμε. Και πάμε στο κομμάτι των κρατήσεων. Πότε η προκράτηση γίνεται κράτηση? Κοιτάξτε να δείτε, όπως σας είπα και προηγουμένως στην αρχή της εκπομπής σας, ότι η Ελλάδα παρά τα προβλήματα που είχε φέτος, ότι φαίνεται ότι αρχίζει να σταθεροποιείται δυνατά στον τουριστικό χάρτη, χωρίς να υπάρχουν τουριστικοί παράγοντες που να μπορέσουν να επηρεάσουν αρνητικά την εικόνα μας. Αυτή τη στιγμή η πελατεία μας φαίνεται να έχει μια σταθερή ανωδική τάση και η οποία βλέπουμε ότι εκφράζεται σε αυτό από τις προκρατήσεις οι οποίες δημιουργούνται μέχρι και τα Χριστούγεννα. Οι προκρατήσεις που γίνονται μέχρι και τα Χριστούγεννα
Ευελπιστούμε πάντα ότι θα συνεχιστούν με τον ίδιο ρυθμό και μετά τα Χριστούγεννα. Mm-hmm. Σίγουρα οι εκτόσεις που δίνονται από τα ξενοδοχεία στους tour operator σαν early booking είναι μεγάλο το νούμερο αυτό και τρέχουν όλοι να υποφεληθούν αυτών των εκπτωτικών τιμών. Αυτό επειδή όταν βλέπουμε μια αύξηση της τάξης του 15 με 20% και μιλάω για τη Μεγάλη Βρετανία και τη Ρωσία. Μάλιστα. Δεν είναι λίγο κραυγαλαίο να αλλάξει ριζικά και να κινηθούν φυσικά. Πτωτικά. Φυσικά. Γιατί καμιά φορά λένε ότι είναι πολύ νωρίς για τις προκρατήσεις. Όταν όμως έχεις μια αύξηση 20% θα είναι πια κατά προσέγγιση τελείως λάθος όλο αυτό. Ξαφνικά φτάνουμε να έχουμε μείωση στο τέλος του Φλεβάρι. Κοιτάξτε, μέχρι τις γιορτές δεν μπορούν να μειώσουν το 20% όλοι μαζί την κράτησή τους. Όλες οι αγορές μέχρι τα Χριστούγεννα πουλάνε με τις τιμές του early booking. Mm-hmm. Όλες οι αγορές. Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, η Ρωσία έχει μια μεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση με άλλες χρονιές, ότι φέτος ξεκίνησε να πουλάει πολύ νωρίτερα από ό,τι άλλες χρονιές. Είναι η πρώτη φορά που η ρώσικη αγορά μπαίνει στο παιχνίδι αυτό, να ξεκινάει δηλαδή να πουλάει και όχι να περιμένει τόσο αργά. Άλλες χρονιές τέτοια εποχή ούτε τους καταλόγους δεν είχαν τυπώσει. Τώρα βλέπουμε ότι έχουν ξεκινήσει και πουλάνε τουλάχιστον 2 μήνες νωρίτερα. Mm-hmm. Αυτό αλλάζει κάπως την εικόνα και γι' αυτό έχουμε και αυτά τα νούμερα. Οι άλλες χώρες τώρα, όπως η Αγγλία, η Αγγλία έχει αυτή τη στιγμή, όπως είπε ο κ. Βλατάκης, οι ήδη υπάρχοντες tour operator, οι οποίοι δραστηριοποιούνται και έχουν αυτή την αύξηση. Mm-hmm. Υπάρχει και ένας φόβος ότι μετά τον Brexit μπορεί να υπάρχει μια μικρή διαφορά στη σχέση της λίρας, του νομίσματος μεταξύ λίρας και ευρώ, όπου θα είναι πιο ακριβά τα πακέτα. Οπότε και επειδή συνηθίζουν πάρα πολύ και οι Εγγλέζοι να προγραμματίζουν διακοπές πολύ νωρίς εσείς με άλλες χώρες και γι' αυτό και η έκθεση του Λονδίνου γίνεται πάρα πολύ νωρίς, είναι και η πρώτη έκθεση και παίρνουμε και τα πρώτα στοιχεία από εκεί πέρα. Άρα για μας είναι πολύ σημαντικό να δούμε μετά τις γιορτές πώς θα συνεχίσουν ο ρυθμός αυτός των κρατήσεων πώς θα συνεχίσει και προχωρώντας ο Ιανουάριος, βλέπουμε μετά, ξεκινάνε και οι άλλες εκθέσεις, βλέπουμε μετά τον Ιανουάριο που θα είναι και η έκθεση στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας. Να επισημάνω ότι όπως το είπατε είναι τα early booking τα οποία εμφανίζονται προκρατήσεις, δηλαδή στην αρχή της σεζόν όταν ξεκινάνε, συνήθως είναι και τα τελειωτικά. Αν εξαιρέσουμε μία χρονιά μόνο το 1995 διαφοροποιήθηκαν.